Είναι ο κύριος Παναγιώτης Κατηφές, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Ελλάδας. Γιατί το θέμα των σχολείων είναι αυτό το οποίο απασχολεί. Κύριε Κατηφέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. 9 στα 10 μηνύματα είναι για αυτό το θέμα. Σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και πώς θα γίνουν αυτές οι διαδικασίες, για να γνωρίζετε. Το γνωρίζουμε, μάλλον να το πω έτσι, δεχόμαστε και εμείς καθημερινά, λόγω των αρμοδιοτήτων που έχουμε ως Ανώτατη Συνομοσπονδία, μηνύματα από όλη τη χώρα και μια έκδηλη ανησυχία από το σύνολο των γονιών για τους όρους και τα μέτρα, το πόσο καλύπτουν το ασφαλές, να το πούμε έτσι, άνοιγμα των σχολείων. Το καλύπτουν λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα, και σας ρωτώ γιατί εσείς είσαστε άμεσα εμπλεκόμενος και ασφαλώς ανησυχείτε. Κοιτάτε, όλοι εμείς που ασχολούμαστε ενεργά με τους συλλόγους γονέων και έχοντας, αν το θέλετε, ζήσει από πρώτο χέρι και την περσινή σχολική χρονιά έτσι όπως εξελίχθηκε, θεωρούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι χάθηκε πολύτιμος χρόνο, ώστε να πάρθουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν οποιαδήποτε στιγμή άνοιγαν τα σχολεία. Συζήτηση υπήρχε για 1 του μήνα, για 7 του μήνα, για 11 ή 12 που ανοίγουν συνήθως, πραγματικά την ασφαλή λειτουργία τους. Να πούμε, ας μας επιτραπεί η έκφραση, ότι μάλλον έχουμε ημιμέτρα. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι ένα βασικό ζήτημα είναι αν θα εξασφαλίζεται καθαριότητα σε όλα τα σχολεία. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Είναι ανάγκη της εποχής μας, με ή χωρίς κορονοϊό, το κάθε σχολείο να έχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητα. Χρόνια το διεκδικούμε αυτό και θεωρούμε ότι είναι αναγκαιότητα. Προφανώς είναι. Αυτή τη στιγμή λέτε ότι δεν είναι επαρκείς οι καθαρίστριες που υπάρχουν στα σχολεία, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα από άποψη υγιεινής. Σαφέστατα. Δεν είναι επαρκείς. Και κοιτάτε τώρα, μέσα στο καλοκαίρι η κυβέρνηση αποφάσισε να περάσει την αρμοδιότητα στους Δήμους. Έχουν ανακοινωθεί περίπου 9.000 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, τα οποία είναι 8 μήνα. Άρα πολύ πίσω από τις ανάγκες. Να σας πω ότι το 1/3 από αυτούς δεν θα είναι πλήρης ωραρίου. Δηλαδή, να το πω έτσι, ας με επιτραπεί πάλι, με ημίμετρα. Και το λέμε αυτό με την έννοια, ξέρετε, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση γύρω από τη μάσκα, αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνεται το σύνολο, αν το θέλετε, των όρων με τους οποίους θα κάνουν τα σχολεία μας πιο ασφαλή και την μορφωτική διαδικασία των παιδιών μας. Γιατί δεν μπορεί μέσα από τη λογική της ατομικής ευθύνης, ατομικής υπευθυνότητας, να πούμε καλύτερα, να κρύβονται οι κρατικές ευθύνες. Ωραία. Ένα πρόβλημα λοιπόν, για να τα βάλουμε έτσι κάτω ένα προς ένα τα προβλήματα, είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκείς καθαρίστριες για τα σχολεία. Πάμε τώρα στη μάσκα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η μάσκα θα είναι δωρεάν και για μαθητές και για δασκάλους καθηγητές. Πιστεύετε εσείς ότι το μέτρο αυτό της μάσκας μπορεί να βοηθήσει τουλάχιστον στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού? Κοιτάτε, εμείς ούτε ειδικοί είμαστε, ούτε λοιμοξιολόγοι. Αν οι ειδικοί πούν ότι τα παιδιά πρέπει να φοράνε μάσκες, δεν μπορούμε εμείς να πούμε κάτι διαφορετικό. Για μας το σημαντικό είναι, και νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή εμείς αυτό που διεκδικούσαμε, είναι ότι όλα τα μέσα ατομικής προστασίας να παρέχονται δωρεάν από το κράτος. Δεν είναι υποχρέωση ούτε του μαθητή, ούτε της τσέπης του γονιού το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Το καταλαβαίνουμε αυτό και νομίζουμε ότι η σημερινή δήλωση και του Υπουργού Εσωτερικών και τώρα του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνει αυτό το δίκαιο αίτημά μας. Έτσι, ένα βασικό ζήτημα. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο θα φοράνε τα παιδιά τη μάσκα, από ποιες ηλικίες και αυτά, εμείς περιμένουμε πραγματικά, γιατί υπάρχει μια ανησυχία σε σημαντικό κομμάτι των γονιών, μια πιο ολοκληρωμένη τοποθέτηση από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Αυτό ήταν, ήθελα να ρωτήσω, κάναμε και κριτική στην αρχή της εκπομπής. Υπάρχουν κάποιες αποσπασματικές δηλώσεις υπουργών μέχρι τώρα και του Πρωθυπουργού πριν λίγο, όπου εν ώψη των ανακοινώσεων που θα γίνουν τη Δευτέρα, που φανταζόμαστε ότι τη Δευτέρα θα είναι και το ολόκληρο το πακέτο. Εσείς γνωρίζετε σε σχέση με τις τελικές ανακοινώσεις κάποια πράγματα που δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, δηλαδή η χωρητικότητα για παράδειγμα, που από όσο ξέρω είναι ένα πρόβλημα, τα κενά στα σχολεία, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται μια κουβέντα κάθε χρόνο, που όμως αυτή τη χρονιά είναι ιδιαίτερα, επειδή υπάρχουν και ιδιαίτερες αυτές τις συνθήκες? Κοιτάτε, εμείς δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα, γιατί συστηματικά το Υπουργείο Παιδείας και η ηγεσία του αρνείται να συναντηθεί με την Ανώτατη Νομοσπονδία Γονέων για να θέσουμε αυτά τα ζητήματα. Και μάλιστα την Τρίτη που μας έρχεται έχουμε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας για να θέσουμε αυτά ακριβώς που εσείς είπατε. Να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είτε με μάσκα είτε χωρίς μάσκα, ένας μαθητής του νηπίου ή του προνηπίου που στεγάζεται σε κοντέινερ των 20 τετραγωνικών, και μάλιστα από φέτος θα είναι 25 τα παιδιά με το νέο νομοσχέδιο,
Για τι μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μιλάμε? Εμείς αυτά θέλουμε να θέσουμε. Ένα δεύτερο βασικό ζήτημα που είναι αναπάντητο. Εμείς διεκδικούμε να γίνονται επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ στιγματοληπτικά στα σχολεία. Αφού συγκεντρώνεται μεγάλο όγκο μαθητών, φανταστείτε ότι υπάρχουν συστεγαζόμενα σχολεία με 500 και 600 μαθητές. Να σας ρωτήσω σε αυτό, όπως φαίνεται τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει, θα λειτουργήσουν οι τάξεις σε πλήρη σύνθεση? Αυτό είναι κάτι που σας βρίσκει αντίθετους? Κοιτάτε, σας ξαναλέμε, αν οι ειδικοί πούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, όχι, δεν μας βρίσκει αντίθετους. Ούτε θα μπούμε εμείς σε μια λογική παζαριού πόσα παιδιά θα πάνε και πόσα δεν θα πάνε. Εμάς μας ενδιαφέρει, σαν γονείς, σαν οργανωμένο κίνημα, να το πω έτσι, των συλλόγων γονέων, μας ενδιαφέρει ότι θα εξασφαλιστεί η ενιαία, δημόσια, δωρεάν εκπαιδευτική διαδικασία για όλα τα παιδιά. Γιατί και πέρσι, και με την τηλεεκπαίδευση και με την εκπαιδητροπής διδασκαλία, φάνηκε ότι σημαντικό κομμάτι των παιδιών για πολλούς μήνες απήχαν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Σημαντικό κομμάτι των παιδιών δεν συμμετείχε στην τηλεεκπαίδευση γιατί δεν είχε τα μέσα να συμμετάσχει. Άρα, όταν θα πάμε σε ένα μοντέλο πάλι τηλεεκπαίδευση, θα πρέπει να υπάρχει από τώρα μέρημνα για κονδύλι για να δοθούν τα ηλεκτρονικά μέσα στους μαθητές ή στα σχολεία των μαθητών για να μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές. Όταν θα πάμε σε εκπεριτροπής, πιθανά ανάλογα και με τις περιοχές που θα έχουμε υψηλά επιδημιολογικά δεδομένα διδασκαλίας, θα πρέπει πραγματικά να ληφθούν μέτρα ώστε ο μαθητής να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορεί να είναι προαιρετική όπως έγινε πέρσι η συμμετοχή του μαθητή, που απλά με μία δήλωση, είτε λόγω του φόβου είτε γιατί ζει με κάποιες ομάδες, ο μαθητής δεν συμμετείχε στο σχολείο. Άρα, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο ζητάτε είναι να καλυφθούν τα κενά έτσι ώστε να μην υπάρξουν κενά και στην εκπαίδευση. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μιλήσατε νωρίτερα για την ατομική ευθύνη και ότι δεν είναι πανάκια. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Πώς κρίνεται, ωστόσο, αυτό το κίνημα το οποίο υπάρχει τις τελευταίες μέρες μέσα από ηλεκτρονικές σελίδες με γονείς οι οποίοι παροτρύνουν τους υπόλοιπους να μην φορέσουν μάσκα τα παιδιά τους? Ας μας επιτραπεί να μην πάρουμε θέση. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι εμείς ως ανώτατη συνομοσπονδία γονέων καλούμε τους γονείς μέσα από τους λόγους γονέων να διεκδικήσουν αυτά που έχουν ανάγκη σήμερα τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας σήμερα έχουν ανάγκη να μορφώνονται μέσα σε ένα υγιές και ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Ξέρετε όμως, η τοποθέτηση αυτή δεν είναι απολύτως καθαρή. Και σας το λέω αυτό γιατί σε λίγες μέρες τα σχολεία θα ανοίξουν, τα παιδιά θα πρέπει να φοράνε μάσκα και επειδή εσείς εκπροσωπείτε τους γονείς, γι' αυτό ακριβώς θα ήταν καλύτερο να ακουστεί από εσάς αν συμφωνείτε ή όχι με μια τέτοια κίνηση. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα και στην αρχή, αν οι λοιμοξιολόγοι και από τη στιγμή που οι ειδικοί λένε ότι πρέπει ο μαθητής να φοράει μάσκα, εμείς δεν θα εναντιωθούμε σε αυτό το ζήτημα. Έτσι, το είπα νομίζω εξ αρχής, το συζητήσαμε αυτό το ζήτημα. Το σημαντικό όμως είναι να δοθούν και επιστημονικά όλοι οι όροι πώς πρέπει να φοράει τη μάσκα ένας μαθητής, από ποια ηλικία πρέπει να τη φοράει, να υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία στους γονείς. Εδώ υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν 8 ώρα, 10 ώρα με μάσκες και δεν αντέχουν. Φανταστείτε ένα μικρό παιδί. Και πόσο πρακτικά θα μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα στη ζωή, στην κανονική ζωή, έτσι? Και το χειρότερο από όλα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι να δημιουργηθεί μια αρνητική διαδικασία για το παιδί στο σχολείο ή να μην πάει στο σχολείο. Ναι, πάντως, κοιτάτε, για μας το πιο σημαντικό, αν το θέλετε, είναι ότι να μην υπάρξει μαθητής ο οποίος δεν θα συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να έχει μάσκα. Και νομίζω ότι κάτω και από τις δικές μας διεκδικήσεις, αναγκάστηκε η κυβέρνηση μετά τις παλινοδίες της Υπουργού και της Γενικής Γραμματέας που μας δήλωναν επί δύο μέρες ότι ανοίγουν τα σχολεία με την τσέπη των γονιών. Δηλαδή, εμείς θα ανοίξουμε τα σχολεία, αλλά αγοράστε μόνοι σας τις μάσκες, που είναι ένα μεγάλο κόστος. Έτσι, η καθημερινή χρήση, ότι αναγκάθηκε η κυβέρνηση τελικά να πάρει την απόφαση να δίνονται δωρεάν οι μάσκες. Όπως θεωρούμε ότι δωρεάν πρέπει να δίνονται και όλα τα μέσα ατομικής προστασίας. Δεν είναι αντισηπτικά κλπ. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα δοθούν επαρκείς απαντήσεις και από τους λοιμοξιολόγους για να μην υπάρχει πρόβλημα. Και θα είναι κρίσιμη και η Δευτέρα οπωσδήποτε με τις τελικές ανακοινώσεις, εφόσον γίνουν αυτές τελικά τη Δευτέρα. Κύριε Κατηφένα, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Παναγιώτης Κατηφές, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Ελλάδος.